Γρήγορα στον Πάρη Τσελεπίδη. Δίπλα μας ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος, να τον ευχαριστήσουμε για την υπομονή του, γιατί κρυώνει αρκετή υγρασία εδώ στην Τρίπολη. Το γνωρίζεις καλά. Φεύγεται με ψηλά το κεφάλι και από την Τρίπολη και από το θεσμό του κυπέλλου. Ανδρέα, πριν στρέψετε αποκλειστικά την προσοχή σας στο θεσμό της Football League, στον δρόμο της ανόδου της Super League για την ΕΛ. Θέλαμε το κύπελλο να το κυνηγήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι με την Τρίπολη. Το 0-3 μας αδικεί. Όπως πιστεύετε, μας αδικεί πάρα πολύ και το 3-0 το σημερινό. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε, θα μπορούσαμε να προηγηθούμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα που έπαιξε Ευρώπη, έμπειρη, με πολύ καλούς παίχτες. Και στις αντιπιθέσεις ήταν πάρα πολύ καλή και ουσιαστική και δεχτήκαμε 3 γκολ. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την προσπάθειά μας στο κύπελλο. Από εδώ και πέρα, ο μοναδικός μας στόχος και ο μεγάλος μας στόχος είναι το πρωτάθλημα και εκεί θα δώσουμε όλη τη βάση. Είστε σε θέση οδηγού. Ο κόσμος σας περιμένει για το πρώτο σας εντός σας παιχνίδι το 2016 με τη Ζάκηθο την Κυριακή. Ήταν και εδώ στην Τρίπολη. Νομίζω ότι καλείστε χέρι-χέρι να πάτε την ΑΕΛ εκεί που της αρμόζει. Είναι για μας υποχρέωσή μας να κερδίσουμε τη Ζάκηθο. Κάναμε μια σπουδαία διπλό στο Πανσεραϊκό και από εκεί και πέρα, για να έχει αντίκτυπο αυτή η τριβαθμίση εκτός έδρας, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσουμε τη Ζάκηθο. Για μας είναι ένα παιχνίδι τελικός, όπως από εδώ και πέρα μέχρι τέλος του πρωταθλήματος θα είναι όλα ένα παιχνίδι τελικός. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.